Οι προκλήσεις για την ευρωπαϊκή οικονομία ενδέχεται να συνεχιστούν για το δεύτερο τρίμηνο του 2014 σε αντίθεση με την οικονομία των ΗΠΑ που εμφανίζει σταθερά σημάδια ανάκαμψης. Ας ξεκινήσουμε από την Αμερική, η οικονομία της οποίας είναι σε αρκετά καλή φόρμα και μάλιστα έχουν ξεκινήσει τα εταιρικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου, όπου θα μας δείξουν από εδώ και πέρα πώς έχουν αφομοιωθεί τα καλά οικονομικά στοιχεία στις εταιρείες, στον κύκλο εργασιών τους και στην κερδοφορία τους. Αυτό θα είναι πολύ σημαντικό για να δούμε από εδώ και πέρα, γιατί όπως η αμερικανική οικονομία είναι σε αρκετά υψηλά επίπεδα, κατά πόσον έχει δυναμική να πάει ακόμα υψηλότερα ή ενδεχομένως θα δούμε μια τεχνική διόρθωση από τα υψηλά τα οποία βρίσκεται σήμερα. Όσον αφορά την Ευρώπη, είναι μια πολύ σημαντική περίοδος, καθώς έχουμε τις ευρωεκλογές. Πράγμα το οποίο θα πάρει το ενδιαφέρον από ότι τα προβλήματα που έχουν μεταφερθεί πλέον δεν είναι τόσο έντονα στο Νότο. Ιρλανδία, Πορτογαλία, Ελλάδα έχουν φύγει αυτή τη στιγμή από το στόχαστρο. Το πρόβλημα το εστιάζουν περισσότερο στη Γαλλία και σιγά σιγά ακόμα και στην Γερμανία. Οι αναλυτές μας πιστεύουν ότι κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους ενδεχομένως να δούμε ένα παροδικό αρνητικό ΑΕΠ στην Γερμανία, λόγω κυρίως της Γαλλίας. Όσον αφορά την Κίνα, περιμένουμε πάρα πολλά πράγματα από την Κίνα, η οποία είναι σε μία φάση μεταρρυθμίσεων και όπως κάθε καινούριο, κάθε μεταρρύθμιση φέρνει αρκετά σκαμπανεβάσματα. Περιμένουμε από μήνα σε μήνα, θα λέγαμε, την Κεντρική Τράπεζα της Κίνας να προχωρήσει σε μία ποσοτική χαλάρωση, πράγμα το οποίο θα τονώσει την οικονομία. Αυτό μέχρι στιγμής όμως δεν έχει βγει αληθινό. Η αγορά της Αμερικής θα εξακολουθήσει και για το δεύτερο τρίμηνο να αποτελεί έτσι το καταφύγιο των επενδυτών, να αποτελεί το γερό χαρτί για τους επενδυτές. Όσον συνεχίζεται το tapering στην Αμερική, η κακοκαιρία πλέον, γιατί είχαμε αποδώσει πολλά πράγματα στον κακό καιρό, έχει περάσει, έχουμε μπει σε ένα καλύτερο περιβάλλον και όπως είπα καταλύτης τα εταιρικά αποτελέσματα εκεί. Πλέον πρέπει να δούμε όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη, για να πιστούμε ότι είμαστε πραγματικά σε έναν ανωδικό εντελώς κύκλο, τουλάχιστον για το δεύτερο τρίμηνο. Αυτό είναι το περίγραμμα των εκτιμήσεων για την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας για το δεύτερο τρίμηνο του έτους, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Axobank, οι οποίες παρουσιάστηκαν σε συνέντευξη τύπου που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Διεθνούς Τράπεζας Επενδύσεων στην Αθήνα. Ποιες είναι όμως οι εκτιμήσεις των αναλυτών της Axobank για την ισοτιμία ευρωδολαρίου, για την πορεία του χρυσού, για την αγορά των εμπορευμάτων, καθώς και για την τιμή του πετρελαίου? Πιστεύουμε ότι το ευρώ και γενικά η Ευρώπη θα προχωρήσει σε μία ποσοτική χαλάρωση λόγω του προβλήματος της ανάπτυξης που δεν προχωράει. Άρα αυτό σε συνδυασμό με το tapering στην Αμερική, που τουλάχιστον για τις δύο ακόμα συνεδριάσεις περιμένουμε να συνεχιστεί με τον ίδιο ρυθμό, θεωρούμε ότι το ευρώ θα αποδυναμωθεί σε σχέση με το δολάριο στο επόμενο τρίμηνο, ενδεχομένως να το δούμε και στο 1,32. Ο χρυσός είδαμε να έχει κάνει ένα ράλι στην αρχή της χρονιάς. Δεν ξέρουμε κατά πόσον αυτό θα συνεχιστεί. Υπάρχει το θέμα της Ουκρανίας, το οποίο κάθε άλλο παρά έχει τελειώσει. Σε όλες τις περιόδους αναταραχών θα δούμε μια έξαρση της τιμής των πολύτιμων μετάλλων. Όμως, σε γενικές γραμμές δεν πιστεύουμε ότι ο χρυσός θα ξεπεράσει και μέχρι τέλος του χρόνου το επίπεδο των 1.400 δολαρίων ανά ουγγιά. Τα εμπορεύματα, να ξεκινήσουμε από αυτά. Είδαμε όσον αφορά τα αγροτικά εμπορεύματα, είχαμε μία καλή πορεία και πιστεύουμε ότι θα έχουν καλές αποδόσεις, γιατί υπήρχαν κάποιες ξηρασίες όσον αφορά το σιτάριο, καφές, στην παραγωγή τους. Οπότε θεωρούμε ότι θα έχουν κάποιες καλές αποδόσεις. Όσον αφορά το πετρέλαιο, εκεί έχουμε πάρα πολλά στοιχεία που μας κάνουν να πιστεύουμε ότι θα έχουμε μεταβλητότητα πάρα πολύ μεγάλη. Τώρα είδαμε ότι έχει ανέβει πάρα πολύ το αμερικανικό αργό, είναι στα 104 περίπου δολάρια το βαρέλι, πολύ υψηλό επίπεδο. Θα δούμε πώς θα πάει, περιμένουμε να δούμε το θέμα της Ουκρανίας και πώς θα το συσχετιστεί αυτό με την τιμή του πετρελαίου. Μετά έχουμε Ιράν, Λιβύη και τις εκτός ΟΠΕΚ χώρες να έχουν πολύ καλά επίπεδα παραγωγής. Άρα θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή είναι σε αρκετά υψηλό επίπεδο που δεν μπορεί να το διατηρήσει λόγω των συνθήκων, βεβαίως με μεγάλη μεταβλητότητα.
Ας περάσουμε τώρα και στην ελληνική πραγματικότητα και το ελληνικό χρηματιστήριο. Η Saxo Bank στις γενικότερες εκτιμήσεις της για το 2014 καθιστούσε το ελληνικό χρηματιστήριο σαν μία από τις κορυφαίες επιλογές για τους επενδυτές. Εξακολουθεί να ισχύει αυτό? Η Ελλάδα στα πολύ ψηλά επίπεδα που όλοι γνωρίζουμε, όπως κάθε χρηματιστήριο που φτάνει σε πολύ ψηλά επίπεδα, ακολουθεί μια περίοδος του να απορροφήσει η αγορά αυτά τα υψηλά. Μπροστά μας έχουμε ευρωεκλογές, πολιτικό ρίσκο, και επίσης υπάρχει πολύ μεγάλη μεταφορά ρευστότητας προς τις αυξήσεις μετοχικών κεφαλαίων των τραπεζών. Αυτά είναι δύο σημαντικά στοιχεία που μας κάνει αυτή τη στιγμή να διαρωτόμαστε αν η περίοδος αυτή που διανύουμε το επόμενο τρίμηνο πώς θα διαμορφωθεί όσον αφορά τα 1230 μονάδες είναι ένα σημαντικό επίπεδο. Αν θα το διασπάσει, θα δούμε πώς θα κινηθεί περαιτέρω. Και επίσης, πολύ σημαντικό είναι να βρεθεί από εδώ και πέρα ένας καταλύτης. Ναι, μεν η ελληνική κυβέρνηση βγήκε στις αγορές, αλλά δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να σταματήσει τις μεταρρυθμίσεις, καθώς από εδώ και πέρα θέλουμε να δούμε, όπως είπα και για την Αμερική, πραγματική οικονομία. Η έξοδος της Ελλάδας μετά από 4 χρόνια για πρώτη φορά στις αγορές, πιστεύεις ότι θα λειτουργήσει υπέρ του ελληνικού χρηματιστηρίου? Θα δούμε αυτό το θετικό αποτέλεσμα και στο χρηματιστήριο? Ματίνα, δεν θα το συνδύαζα, γιατί το ελληνικό χρηματιστήριο, σύμφωνα με την αξιολόγησή του, είναι σε αναδυόμενες αγορές πλέον. Αυτό, όπως έχουμε πει πολλές φορές, δημιουργεί και θετικά και αρνητικά. Η έξοδος στις αγορές είναι ένα πολύ θετικό νέο για την Ελλάδα εν γέννη, που όμως είναι πραγματικά ένα καλό γεγονός. Βεβαίως το timing ήταν πάρα πολύ καλό, καθώς μπαίνουμε σε μια φάση αύξησης επιτοκίων και όχι μείωσης. Και επίσης η αγορά των ομολόγων αυτή τη στιγμή βρίσκεται είναι ρηχή, να το πούμε έτσι. Οπότε θεωρούμε ότι όλα αυτά επέδρασαν θετικά στο να έχουμε την τόσο μεγάλη ζήτηση. Τώρα για το ελληνικό χρηματιστήριο περιμένουμε να δούμε πραγματική ανάπτυξη, πραγματική οικονομία, Ματίνα.